Καλησπέρα σας, κύριε Παπανιώτη. Καλησπέρα σας. Με τι έχετε έρθει αντιμέτωποι? Καταρχάς, μιλάμε για αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί ή σας έχει κοινοποιηθεί η πρόθεση της εταιρείας να τις εφαρμόσει? Τις τελευταίες 3 εβδομάδες ανακοινώθηκε στην επιχείρηση ότι θα πρέπει να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές οι συμβάσεις εργασίας πρόκειται να φέρουν αλλαγές στον τρόπο που θα δουλεύουμε. Δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Και αν δεν υπογράψουμε, αν δεν υποκύψουμε σε αυτόν τον εκβιασμό, δεν θα εφαρμοστούν κιόλας. Όσοι έχουν αρκετά χρόνια στην επιχείρηση, αφού υπογράφουν μια καινούργια ατομική σύμβαση, επί της ουσίας χάνουν ό,τι κεκτημένα δικαιώματα είχαν εκείνη τη στιγμή. Χάνουν το δικαίωμα στην όποια αποζημίωση, έτσι? Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει και αυτό που εμείς στεκόμαστε και είμαστε ενάντια στην υπογραφή της ατομικής σύμβασης, είναι οι συγκεκριμένοι όροι που αναφέρουν, όπως την αλλαγή στη θέση εργασίας ανάλογα τις ανάγκες του εργοδότη, στο ωράριο, το διάλειμμα να βγαίνει εκτός οκταώρου, να εγκαταστήσουν το λογισμικό παρακολούθηση εφόσον η εργοδοσία, η διοίκηση το επιθυμεί. Ναι. Και επιτρέψτε μου να σταθώ και σε αυτό, επειδή την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν διάφορες κινήσεις από στελέχη, τρομοκρατήσεις, αγωνιστές, συναδέλφους, όπου λέγανε ότι εμείς έχουμε πει σαν Σωματιακή Επιτροπή ότι έχουν ήδη εγκαταστήσει λογισμικά παρακολούθησης. Επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ από τη Σωματική Επιτροπή, από κανέναν εκπρόσωπο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι πρόθεση της εταιρείας, εφόσον υπάρχει μέσα στη σύμβαση αυτή, να, αν το κρίνει σκόπιμο, να υπάρξει λογισμικό παρακολούθησης του ωραρίου του εργαζόμενου. Άρα αυτό, σε συνδυασμό με τη γενίκευση της τηλεργασίας, ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ακύρωση αυτού που έχουμε μάθει να λέμε τα τελευταία χρόνια της πανδημίας, δικαίωμα στην αποσύνδεση, έτσι? Ακριβώς, γιατί θέλουν να φέρουν και τη μονιμοποίηση ουσιαστικά της τηλεργασίας. Δεδομένου ότι, παρόλο που λέγαμε ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο θα ήταν προσωρινό λόγω της πανδημίας, τώρα θεωρούν ότι πρέπει να μονιμοποιηθεί, κόντρα ουσιαστικά και στην επιθυμία αρκετών εργαζόμενων, αν θέλουν να επιστρέψουν στην εταιρεία. Που πράγμα αυτό τώρα πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, δεδομένου και η εταιρεία δεν χωράει όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Και στις ατομικές συμβάσεις υπάρχει πρόταση και για μειωμένους μισθούς? Όχι, δεν γίνεται λόγος για μισθό. Γίνεται λόγος για τα υπόλοιπα δικαιώματά μας. Κανονικά, στη σημερινή ημέρα και με τον πληθωρισμό που υπάρχει και την ακρίβεια, θα έπρεπε να μιλάμε για αυξήσεις μισθούς. Ούτε καν να μένουμε σταθερά στο μισθό μας. Και φαντάζομαι, κύριε Παπανιώτη, ότι έχει συμμετοχή η απεργία σας, έτσι? Δεν κάνουμε απεργία. Εμείς από την πρώτη στιγμή η Σωματιακή Επιτροπή ενημέρωσε τους συναδέλφους και κάλεσε να μην υπογράψουν τις ατομικές συμβάσεις. Κόντρα μάλιστα στις λογικές μας λέγανε ότι είναι υποχρεωτική να υπογραφεί. Μάλιστα, εξής να αναφερθούμε ότι την περασμένη Δευτέρα, 10 του μήνα, είχε μπει ένα χρονικό περιθώριο να υπογραφούν οι συμβάσεις από τη διοίκηση, όπου μετά από την παρέμβαση του σωματείου μας αυτό πάρθηκε πίσω. Και εμείς λέμε ότι θέλουμε να πάρθουν τώρα πίσω όλοι οι βλαπτικοί όροι που υπάρχουν στις ατομικές συμβάσεις και να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Κύριε Παπανιώτη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.